Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο «Πες το και έτσι» μετά από έτσι λίγο καιρό. Μαζί μου για ακόμη μια φορά έχω τον Τάσο Ξίδη. Και δίπλα μου έχω την Άγγελο Μιχαηλίδη. Πίσω από τις κάμερες έχουμε τη Στρατούλα Μελιγονίτη και ευχαριστούμε για μια ακόμα συνεργασία με το Αντίφωνο. Σήμερα το θέμα είναι hot. Πολύ ωραίο θέμα. Γιατί θα μιλήσουμε, Τάσο. Θα μιλήσουμε για τα social media, τα challenges, τις δυσκολίες και τα σχετικά. Νομίζω μας αφορά όλους. Βασικά σίγουρα μας αφορά όλους. Όλοι έχουμε από ένα social media. Δεν το γλιτώνουμε πλέον. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι μπορούμε να πούμε. Ναι, για τις πτυχές του προβλήματος. Ωραία, ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε, τα social media είναι και γενικότερα η ψηφιοποίηση είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα που τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε λίγο τι έκταση έχει πάρει και τι προεκτάσεις έχει. Οπότε θα κάνουμε λίγο κάποια βασικά, πιστεύω, disclaimers για την αρχή της συζήτησης, έτσι αν συμφωνείς. Το πρώτο είναι ότι ναι, τα social media έχουν θετικά στοιχεία, έχουν προσφέρει πολλά, ας πούμε, στην κοινωνία, έχουν προσφέρει πολλά στον άνθρωπο. Προφανώς, άμα ήταν τελείως άχρηστα, νομίζω ότι θα τα είχαμε απορρίψει εντελώς. Οπότε να πούμε ότι περισσότερο σήμερα θα μιλήσουμε για τις προκλήσεις και τα προβλήματα και λιγότερο για τα θετικά στοιχεία. Να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Ναι, αυτό ότι. Απλά αυτό να μείνει ότι υπάρχουν προφανώς θετικά στοιχεία. Δεν είναι, πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Ναι, ναι. Αυτό δεν είμαστε ισοπεδωτικοί και ούτε απόλυτοι. Ενδεχομένως. Αλλά το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν θα. Αναγκαστικά δεν θα περιοριστούμε μόνο στα social media. Αναγκαστικά θα πούμε και κάποια πράγματα που αφορούν γενικότερα την ψηφιακή εποχή και γενικότερα την εξοικονισή μας πλέον στο διαδίκτυο. Αυτά είναι δύο βασικά disclaimer για να μπορέσουμε έτσι να πατήσουμε πάνω σε αυτά. Και τρίτο disclaimer, δεν είμαστε φιλόσοφοι ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε θα κάνουμε σίγουρα πολλά λάθη στη συζήτηση. Ναι. Αλλά. Εννοείται, εντάξει. Το concept γενικά είναι να πούμε γενικά τη σκέψη μας τώρα, ό,τι βγει στη συζήτηση. Λοιπόν, γενικότερα θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα χειοϊπωμένα και τα κοινότυπα έτσι, που λέγονται για τα social media. Θα αναλύσουμε λίγο κάποιες πτυχές και κάποιες προκλήσεις του προβλήματος. Που ή δεν αναδεικνύονται ή δεν αναδεικνύονται αρκετά, ας το πούμε έτσι. Πολύ εντύπωση μου έκανε μια σκέψη του Cal Newport από το βιβλίο του Deep Work, στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στο πώς σκέφτεται ο μέσος χρήστης στα social media. Και διαβάζω, ας πούμε, από μέσα. Μισό να το βρω. Διαβάζω από μέσα ότι η προσέγγιση που έχουμε όλοι με τα social media και είναι προβληματική και υπάρχει λόγος που ξεκινάμε με αυτό, είναι η προσέγγιση κάθε όφελος δεκτό. Στην επιλογή εργαλείων δικτύου, έτσι, η χρήση ενός εργαλείου δικτύου για σχεδόν όλους είναι αιτιολογημένη εάν μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε πιθανό όφελος σε αυτήν ή οποιαδήποτε πιθανή απώλεια από τη μη χρήση του. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση φυσικά είναι ότι αγνοεί όλα τα αρνητικά που συνοδεύουν το υποδιερεύνηση εργαλείο και αναφέρει κιόλας από πίσω ότι σε κάθε τέχνη, ας πούμε, ο ζωγράφος έχει το πινέλο του. Ο άλλος, ο τροχονόμος, έχει τη σφυρίχτα του, αλλά όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για αυτό το οποίο κάνει. Και ουσιαστικά αυτό που λέει και με βρίσκει σύμφωνο είναι ότι νομίζω ότι δεν είμαστε όλοι τόσο σκεπτικιστές απέναντι στο τι εργαλεία χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό. Ναι, δεδομένου ότι βρίσκει κάτι καλό, ρε παιδί μου, π.χ. τώρα, ας πούμε, το Βίσκο, που είναι ένα, ας πούμε, αθώο social media, που είναι απλά φωτογραφίες. Ναι. Λέμε, ας πούμε, μ' αρέσουν οι φωτογραφίες, το για τις φωτογραφίες. Αγνοεί ο περισσότερος ότι υπάρχει και κάποια άλλη πτυχή, το Instagram. Στο μέσο όρο που θα πει, ναι, γιατί θέλω να βλέπω τις φώτα των φίλων μου. Ναι. Βρίσκουμε πολύ εύκολα τα θετικά και τα κοιτάμε και λέμε γι' αυτό το έχω, γι' αυτό, γι' αυτό. Αλλά αγνοούμε, αυτό ακριβώς που λέει και ο Carl Newport, αγνοούμε ένα τεράστιο φάσμα δυσκολιών και challenges που παρουσιάζονται. Δεδομένου ότι βρίσκουμε κάτι καλό που έχει, πόντο στάχει, δηλαδή μην τα αναιρέσουμε, υπάρχουν αυτά καλά. Ναι. Αλλά ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει, νομίζω. Ότι δεν υπολογίζουμε ποτέ τα αρνητικά που επιφέρουν όλα αυτά. Ή είναι πολύ αργά όταν αρχίζουν να μας προβληματίζουν. Όπως θα ξεκινήσουμε και με το πρώτο πρόβλημα. Ναι. Όταν καταλαβαίνεις πλέον χάνεις 6 ώρες τη μέρα στο Instagram και στο TikTok. Δεν χρειάζεσαι άλλο ένα social media, αυτό που λέγαμε. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο βασικό πρόβλημα, που είναι ο εθισμός, έτσι, το screen addiction, το οποίο να πούμε ότι αρχίζει στο εξωτερικό κυρίως, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, να αντιμετωπίζεται ως πραγματικός εθισμός. Έτσι, όπως είναι το αλκοόλ, όπως είναι τα ναρκωτικά, αρχίζει και υπάρχει το screen addiction. Αλλά σε αυτή τη φάση θα καλέσω τη Στρατούλα να μας πει τις απαντήσεις που έδωσε ο κόσμος σε ένα poll που κάναμε. Σε ένα poll που βάλαμε στο Instagram με την ερώτηση «Είσαι ικανοποιημένος με την προσωπική χρήση που κάνεις στα social media» το 30% των ατόμων που απάντησαν ναι, ότι είναι ικανοποιημένοι, ενώ το 70% ότι δεν είναι.
Ωραία, εντάξει, κάπως αναμενόμενο. Έτσι. Ναι, εγώ είχα την εντύπωση ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ένα 80% ίσως. Ναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι οι άνθρωποι έχουν καταλάβει πλέον και όποιον μιλάς το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Ένα θέμα αισθησμού υπάρχει. Και βασικά αυτό είναι, για να το βγάλουμε από την αρχή, σε όποιον λέει social media πρόβλημα, το πρώτο που σου λένε όλοι είναι ότι ναι, ρε, χάνω πάρα πολύ ώρα. Ναι, είναι αισθημένος. Ναι, ναι. Το οποίο να το πούμε από τώρα, spoil, μακάρι να είναι αυτό το βασικό πρόβλημα με το social media. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα με το social media. Δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Ναι, είναι ναι. Ένα θέμα ότι χάνεις πάρα πολύ ώρα, ότι τώρα να είσαι 4 ώρες στο Instagram. Και κάπως και η αιτία, ας πούμε. Προφανώς. Αλλά υπάρχουν άλλα πολύ χειρότερα προβλήματα που έχουν πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις, που όπως θα δούμε και συνέχεια. Ναι, ναι. Απλά αυτό μας μιλεί λίγο στην αρχή, γιατί πάντα συζήτησε αυτό που λένε όλοι: ναι, ρε, εθισμός, είμαι τόσες ώρες και χάνω τον ύπνο μου. Είναι θέμα, αλλά λοιπόν και χειρότερα. Αλλά ας πούμε πρώτα αυτό λίγο. Ας πούμε αυτό πρώτα. Ναι. Ωραία, οπότε γενικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο πόσο χρόνο θα θέλαμε να αφιερώνουμε στα social media και πόσο χρόνο πραγματικά αφιερώνουμε. Mm. Το οποίο είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο μας φανερώνει και ίσως και τη διάσταση λίγο του προβλήματος, γιατί είναι εθισμός. Είχα δει ένα TED Talk το οποίο έλεγε για το κόστος των social media. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Είχε βάλει ένα διάγραμμα, θα τη βάλουμε την εικόνα, ας πούμε, εδώ. Στο οποίο είχε πάρα πολλά κυκλάκια και είναι, ας πούμε, εβδομάδες που θα ζήσει συνολικά κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος. Ανάλογα με τα πόσα χρόνια ζει ο μέσος άνθρωπος. Και είχε το πόσο χρόνο πιάνει, ξέρω εγώ, το φαγητό, η δουλειά, ο ύπνος. Ξέρω εγώ, και ο ελεύθερος χρόνος. Ναι. Ωραία. Και είχε, ας πούμε, τον ελεύθερο χρόνο. Και έδειχνε. Με βάση το μέσο Αμερικανό και το πόσες ώρες χρησιμοποιεί οθόνες, πόσος συνολικός χρόνος της ζωής του αναμένεται να χάσει σε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο μπροστά σε οθόνες. Το οποίο βέβαια νομίζω δεν είναι ακριβές, γιατί εντάξει, δεν μετράει στη ζωή του ανθρώπου μόνο ελεύθερος χρόνος και όλοι οι υπόλοιπες ώρες είναι καταναγκαστικές. Δηλαδή εκεί γίνεται λίγο ένα λάθος συμπέρασμα, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Θα το έχουμε και σε εικόνα για να καταλάβετε. Να δούμε λίγο πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για το τέλος της ζωής σου να έχεις εξοδέψει τόσο χρόνο, ας πούμε, μπροστά σε μια οθόνη, ρε φίλε. Ναι, ναι, και έμεινε, θυμάμαι, στο διάγραμμα αυτό που είχε, την εικόνα. Έγινε πόσο μένει χωρίς social media. Ναι. Και είναι συγκλονιστικό το πόση ώρα, πόσο λίγος καιρός μένει χωρίς να το αφιερώνεις εκεί πέρα. Και νομίζω αυτό το έχουν καταλάβει όλοι πλέον. Ναι. Πλέον ο μέσος άνθρωπος που χρησιμοποιεί Instagram, TikTok, αυτά είναι κυρίως πιο χρονοβόρα στην ηλικία μας τουλάχιστον. Ναι. Καταλαβαίνει όλοι σχεδόν σου λένε: ρε, χάνω πάρα πολύ ώρα εκεί. Το καταλαβαίνουν σχεδόν όλοι. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύονται από ό,τι φαίνεται σχεδόν όλοι να το αντιμετωπίσουν κάπως. Έχουμε εντοπίσει πλέον το πρόβλημα νομίζω εκεί και δυσκολεύονται να καταλάβουμε βασικά περισσότερο ότι πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε ή είμαστε αδρανείς. Δηλαδή έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα και το αφήνουμε, ότι απλά είναι ένα πρόβλημα. Δεν μας απασχολεί, πιστεύω, αρκετά ώστε να αλλάξουμε κάτι. Και επίσης, όπως είπαμε, υπάρχουν, αυτό φέρνει και άλλα πιο δύσκολα προβλήματα πέρα από τον θεσμό. Αλλά είναι ένας θεσμός και πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε ότι είμαστε θεσμένοι σε social media. Το πρώτο βασικό κομμάτι. Κοίτα, αυτό που λέμε, εξαφανίζεται λίγο και ο ελεύθερος χρόνος. Και όσο εντείνεται λίγο και το εργασιακό κομμάτι που δουλεύει όλο και περισσότερο, το να εξαφανίζεται και ο ελεύθερος χρόνος μπροστά σε οθόνη. Γι' αυτό έχουν όλη την εντύπωση λίγο ότι είναι σκλάβοι, ας πούμε. Ίσως να συνδέεται λίγο και με τα εργασιακά αυτό. Ναι. Λίγο. Μία ωραία πάντως φράση που διάβασα τις προάλλες στο Instagram. Καλό, καλό. Να ξέρεις, κάνουν self the. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα πούμε και για το explore page, το τι ιδιαίτερο ρόλο παίζει πλέον. Αλλά, ναι, ναι, αλλά διάβασα. Τώρα εγώ το έχω διαγράψει αυτή τη στιγμή το Instagram, δεν το έχω εδώ και ένα μήνα. Βέβαια, όταν θα ανέβει το βίντεο, μάλλον θα το ξαναδιαβάσει. Αλλά, τέλος πάντων. Είχα διαβάσει που λέει ότι παλαιότερα, χωρίς να εξειδικεύουμε το παρελθόν, αλλά παλαιότερα η τεχνολογία ήταν ένας τρόπος να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, λίγο από τη ζωή, την πίεση και τέτοια. Πλέον. Η φύση είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις από την τεχνολογία. Πλέον έχει γίνει το αντίστροφο. Πας, θες να βγεις λίγο έξω για να ξεφύγεις από τις οθόνες. Ναι, παλιά ναι. Ήθελες λίγο να ασχοληθείς με την τεχνολογία, με την υπολογιστή, για να ξεφύγεις λίγο από όλη αυτή τη ζωή. Είναι λίγο ακραίο. Δηλαδή, ναι, γιατί τεράστιες ναι. αλλαγές φέρνει στον άνθρωπο. Είναι τεράστια επανάσταση αυτή στην καθημερινότητα του ανθρώπου και στη ζωή, πιστεύω. Τέλος πάντων. Αυτό, ναι. Και θέλω να πω κιόλας γιατί είναι τόσο εθιστικά έτσι. Ναι, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι. Και αυτό που είπες πριν είναι ότι δεν κάνουν. Τα μέτρα που παίρνουμε ίσως δεν είναι αρκετά. Μιλάμε για μια βιομηχανία, όπως θα δούμε, που έχει επιστρατεύσει ουσιαστικά τα πάντα για να μπορεί, όχι συνειδητά, αλλά από άποψη για να βγει κέρδος, ας πούμε, σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες, απαιτείται κάτι συγκεκριμένο. Θα πούμε τι ναι. συγκεκριμένο. Επομένως, είναι λίγο σαν να πάμε. Σαν να πάμε σε πόλεμο με κανόνια και να παίζουμε χαρτοπόλεμο. Νομίζω ότι το Βίκος το έχει πει αυτό. Ναι.
Οπότε, γιατί είναι τόσο εθιστικά? Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό, το οποίο νομίζω φέρεται και σε μια σειρά του Netflix, μια ταινία. Ναι, ταινία. Το πολύ καλή. Social, Dilemma. Dilemma. Ναι. Στο οποίο λένε για το πώς, νομίζω το 2015 και μετά, οι εταιρείες Silicon Valley και όλων των social media γενικά αφιέρωσαν χρόνια και χρόνια προσπάθειας και έρευνας και στατιστικής μα, τα πάντα όλα, ναι, για να αυξήσουν το νούμερο ένα στατιστικό που ενδιαφέρει αυτές τις εταιρείες, το οποίο είναι το πόση ώρα μένεις σε κάθε πλατφόρμα. Το οποίο αυτό, να πούμε, αυτό είναι συγκλονιστικό, δεν το είχα δει εγώ στην ταινία, το είχα δει πριν 3 χρόνια νομίζω, ότι το προϊόν, το social media, εγώ σας το λέω από όταν το είδα και εγώ, με συγκλονίζει πάρα πολύ και συγκλονίζει όλους. Το προϊόν, το social media, αυτό που πουγιέται, είναι η προσοχή σου. Ναι. Αυτό είναι το προϊόν social media. Αυτό που πουγιέται social media, σου πουλάνε ξένα πράγματα, αλλά αυτό που πουλάνε κυρίως είναι το πόσο προσοχή θα αφιερώσει το κάθε post. Γιατί αυτό δείχνει και στην ταινία, ότι χρονομετράτε το πόση ώρα αφιερώνει στο κάθε post που σου βγάζει. Αυτό και το explore page, ας πούμε, για να μπούμε, που είναι συγκλονιστικό, ότι το σαν ιδέα, ναι, ναι, και το explore και στο TikTok και στο Instagram, ότι είναι εντελώς πλέον διαμορφωμένο με βάση το τι σου αρέσει. Μπράβο, προτιμήσεις. Και μέσα αυτό, εγώ σου λέω, θυμάστε τι σου είχα πει κιόλα, το explore page μου, ας πούμε, έχει ωραία πράγματα. Δεν έχει παλαιότερα. Λέγαμε στο Instagram, βλέπεις βλακίες, άστο μωρέ, τι μου δείχνει, ξέρω εγώ, κάτι μοντέλο, παιδί, ναι, κάτι, ναι, άκυρα πράγματα. Εμένα το explore page μου είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά αυτό είναι ο σκοπός του. Ναι, ναι. Ο σκοπός του είναι να κάνει τα πάντα για να φτιάξει ένα ψηφιακό προφίλ για σένα που να είναι τέλειο. Είναι personalized. Ναι, εντελώς personalized, για να αφιερώσει και περισσότερο χρόνο μπορεί εκεί. Αυτό είναι συγκλονιστικό, νομίζω. Νομίζω να πούμε και ότι και στο φιλοσόφατο site, στα Google Analytics, το πρώτο πράγμα που μου δείχνει πάνω-πάνω στατιστικά είναι το πόση ώρα ξοδεύει. Να ξοδεύετε παραπάνω, εντάξει. Αλλά είναι το πόση ώρα ξοδεύει κάποιος μέσα στη σελίδα. Δηλαδή είναι το κριτήριο, βασικά είναι το πλεονέκτημα για να. Ο ανταγωνισμός που έχουν μεταξύ τους πλατφόρμες. Δηλαδή το Instagram, ας πούμε, μάλλον φαντάζομαι ότι έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του Facebook, γιατί περισσότερο χρόνο ξοδεύουν εκεί. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει Facebook. Αλλά μάλλον πολύ περισσότερο κόσμος χάνει χρόνο. Όχι πάντα, ναι, αλλά ξοδεύει χρόνο, ας πούμε, μέσα στο, ακριβώς, στο Instagram. Γι' αυτό είναι προς το να γίνουν πιο ελκυστικά. Δεν είναι μόνο να γίνουν πιο ωραία. Είναι να σκάνουν να σπουδάσουν περισσότερο χρόνο. Όλο τυχαίως, όλα πλέον τα social media, όλα σχεδόν ανεξαιρέτως, έτσι. Ναι. Έχουν reels ή shorts ή τέτοια. Το YouTube έβαλε shorts. Το Facebook έβαλε. Το Instagram έβαλε, νομίζω, μετά το TikTok. Αν θυμάμαι καλά. Μετά το TikTok. Δηλαδή, είδαν στο TikTok, ας πούμε, ότι υπήρχε αυτή η επιτυχία με τα μικρά βιντεάκια κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και το βάλαν όλα. Σου λέει να κερδίσουμε την προσοχή. Ακριβώς. Mm. Και πώς κατάνε το engagement, έτσι είπες, explore page. Ναι. Έτσι, personalized algorithms. Το scroll στα reels στο TikTok, ιδανικό. Ιδανικό για engagement, γιατί είναι άλλο ένα, άλλο ένα, άλλο ένα, άλλο ένα. Τα προτινόμενα στα sidebars. Τώρα πάμε λίγο και στο YouTube για να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ότι, ας πούμε, ή ένα άρθρο, ας πούμε, σε ένα site, βλέπεις το άρθρο και ταυτόχρονα βλέπεις ένα sidebar που είναι προτινόμενα κείμενα. Και είναι στο δυνατόν πιο ελκυστικά. Επομένως, περισσότερος χρόνος. Μπαίνεις σε αυτό, μπαίνεις μετά σε αυτό, μπαίνεις μετά σε αυτό. Έτσι, και νομίζω κιόλας και οι σελίδες στο ίντερνετ, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι οι σελίδες στο ίντερνετ κρίνονται ανάλογα με το πόσα self-references έχουν, αυτοαναφορικές, ναι, ναι, αυτοαναφορικά links έχουν, για να μπορούν να κρατήσουν κάποιο μέσα στην πλατφόρμα. Ναι. Παίζει ρόλο, ας πούμε, αυτό. Στο SEO, δηλαδή, στο πόσο ψηλά σε βγάζει η Google στο site, μετράει αυτό γιατί η Google σου λέει θέλω να ξοδεύεις όσο περισσότερη ώρα γίνεται στην υπηρεσία μου. Ναι. Κατάλαβες. Mm. Τώρα, δεν είναι όμως μόνο ότι οι εταιρείες κάθισαν και φτιάξαν αυτό. Πόντανε και σε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι τα κοινωνικά μας ένστικτα. Έτσι, το Facebook, ας πούμε, το να καταλάβουμε λίγο τι είναι το like, τι επανάσταση έφερε το like, είναι τρομερό. Το τι επανάσταση έφερε το retweet, η κοινοποίηση. Ναι. Το τι επανάσταση έφερε το, ας πούμε, το story στα Instagram, να βγάλεις, ας πούμε, φωτογραφία εκεί πέρα, που μετά έγινε, ας πούμε, B-real, ξέρω εγώ, αναπτύχθηκε κι άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμαστε τι σκέφτονται οι άλλοι για μας, τι κάνουν τέτοια, να μπεις επί τόπου να το δεις. Αυτό τα καθιστά. Να μην μπορείς να τους αντισταθείς. Δεν υπάρχει τρόπος εύκολος να κρατηθήσουμε για καιρό. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα που να παίρνεις τόσο έντονη αυτοεπιβεβαίωση, να βάζεις μια φώτο, ναι, και να παίρνεις 300 να σου φαίνει like και like και like και like και σχόλια και σχόλια και σχόλια. Αυτό, όσο και αν το παίζουμε, ότι δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή να μην το λέμε απλά, ναι, δεν με νοιάζει να τα like. Ναι, γι' αυτό πλέον μάλιστα έβαλε και επιλογή το Instagram να βγάλει τα like, να μην φαίνεται. Ναι. Τόσο δεν σε νοιάζει, για να μην βλέπουν οι άλλοι πως. Μπορεί να έχω 100 like, μπορεί να έχω και 300, το παίζω μυστηριώτης λίγο, δεν σε νοιάζει, ναι, λογικά. Οπότε να μην κορυδεύουμε και την εαυτό μας, όλους μας αρέσει να παίρνουμε like, όλους μας αρέσει να παίρνουμε σχόλιο. Ναι, δεν γίνεται να μην σου αρέσει. Το θέμα είναι ότι αυτό παίζει σε μια πολύ
παγίδα πολύ υπουλή, που δεν το καταλαβαίνεις, είναι ότι αρχίζεις να εξαρτάσαι λίγο και η αυτοεκτίμησή σου και το να βρεις έναν εύκολο τρόπο για να αντλείς θετικό feedback. Και αυτοεκτίμηση και θετικό feedback, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό πράγμα, νομίζω, για την ψυχολογία σε βάθος χρόνου. Βλέπουμε άνθρωποι που καταστρέφονται, έτσι, όταν, ας πούμε, καταραίει η κοινωνική τους εικόνα στο Instagram και στο Facebook και στο social media. Ναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και αλλά αυτή η δυνατότητα που έδωσε ξαφνικά, ας πούμε, το Facebook, που έβαλε, νομίζω, πρώτο που ήταν με το like. Το like. Προφανώς δεν καταλάβουμε το ότι περί τίνος πρόκειται, και ούτε ακόμα έχουμε καταλάβει, αλλά είναι, πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι τεράστιο. Έτσι, τεράστια. Big deal. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απλά, εντάξει, ανεβάζω μια φώτα να πάρω. Το τι προεκτάσεις έχει στην ψυχολογία, ναι, ναι, είναι τρομακτικές και κοινωνικές. Mm. Και κοινωνικές. Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι ο εθισμός, και αυτό είναι πολύ βασικό, επίσης δεν είναι τόσο επιφανειακός. Δηλαδή, είπαμε για τα κοινωνικά ένστικτα, ωραία. Είπαμε για το πώς, ας πούμε, σου φτιάχνουν αλγορίθμους personalized για ένα τέτοιο, αλλά είναι βαθύτερες οι αιτίες του εθισμού και ίσως είναι και λίγο υπαρξιακές, για να το πάμε στο πιο φιλοσοφικό. Δηλαδή, ότι τα social media πολλές φορές καταλήγουν να είναι εθιστικά κιόλας, επειδή είναι παυσίπονα. Ναι. Είναι παυσίπονα, δηλαδή είναι painkillers, με ποια άποψη ότι. Και επίσης έχουν και το χαρακτηριστικό του εθισμού, επειδή έχουν τη θετική ανατροφοδότηση. Δηλαδή, κάθεσαι και βλέπεις 3 ώρες TikTok και λες. Νιώθεις ενοχή που κάτσεις 3 ώρες και βλέπεις TikTok και λες. Ρε φίλε, νιώθω άσχημα. Πώς δεν θα νιώθω άσχημα, θα δω κι άλλο TikTok. Και απλά αυτό γίνεται 4. Ναι, ναι. Και αυτό είναι η θετική ανατροφοδότηση. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δημιουργούνται οι εθισμοί πάντα. Δηλαδή. Όταν κάποιος πίνει και έχει hangover, ποιος είναι ο τρόπος να ξεπεράσει το hangover, δεν έχει άλλο. Οπότε, όταν τελειώσει τα χρήματα, τότε είσαι κομπλέ, ας πούμε, και βιώνει όλο το αυτό που έχει χτίσει. Οπότε, ναι, έχει λίγο και κάποιες βαθύτερες προεκτάσεις, όπως ας πούμε ότι υπάρχει μια έλλειψη σκοπού πολλές φορές, υπάρχει στη ζωή σου τα πράγματα να μην πηγαίνουν τόσο καλά και είναι ένα εύκολο παυσίπονο, ένα νιώσω λίγο ωραία. Ναι, ένα πάρω λίγο αυτό που πες, αυτό επιβεβαίωση γρήγορα. Ναι, γενικά είναι σε αυτό το κομμάτι, δεν θα αναπτυχθούμε εμείς αυτό πολύ, αλλά είναι. Οι neuroscientists και τέτοια λένε τι τεράστιες επιπτώσεις έχει αυτή η τόσο εύκολη αναπαραγωγή ντοπαμίνης, ας πούμε, ναι, μέσα στον read. Γι' αυτό βλέπεις, κάνω μια μικρή παρένθεσούλα, πόσο δυσκολεύονται οι άνθρωποι να διαβάσουν, δεν είναι θέμα συγκέντρωση μόνο. Ή να διαβάσουν, να δουλέψουν, επειδή έχει συνηθίσει το στάνταρ της καθημερινότητάς μας, το στάνταρ της κάθε στιγμής σου είναι να παράγεις ντοπαμίνη. Επειδή δεν έχεις το read, βλέπεις κάτι αστείο, βλέπεις κάτι ωραίο, βλέπεις κάτι στεναχωρό. Και γίνει αυτό το στάνταρ σου, αυτό δεν έχει σαν υπάρχονται στην ανθρωπότητα. Δηλαδή η ντοπαμίνη γενικά παράγει σε επιβεβαίωση κάτι που κάνεις. Ναι. Και εμείς έχουμε συνηθίσει ότι ξυπνάω, βλέπω όλη μου η καθημερινότητα είναι μια παραγωγή, μια ευχαρίστηση, πολύ μικρή και ασήμαντη, αλλά είναι. Οπότε πρέπει να κάνεις κάτι που δεν θα είναι ευχαρίστηση. Πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Το να δουλεύεις δεν θα τρελαίνεσαι στη δουλειά. Το να διαβάζεις δεν είναι ευχάριστο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχεις συνηθίσει αυτό. Είναι συγκλονιστικό αυτό και επίσης δεν το έχουμε καταλάβει. Ότι η επιπτώση έχει. Το ότι κάθε στιγμή μπορείς να δεις κάτι αστείο, να δεις κάτι ωραίο, να δεις κάτι στενάχρονο, να δεις κάτι. Ναι. Είναι και πιο βαρύ από ό,τι νομίζουμε. Και επειδή νομίζω ότι ο Θεοφάνης Στάσης το έχει πει, ότι όσο εξοικονιζόμαστε, τόσο περισσότερο αναζητάμε συγκινησιακή φόρτιση. Επειδή είναι μέσω της εικόνας και δεν το βιώνουμε άμεσα, θέλουμε όσο το δυνατόν πιο έντονα συναισθήματα για να μπορέσει λίγο να κινητοποιηθεί, ας πούμε, λίγο το συναισθηματικό μας, ο συναισθηματικός μας κόσμος. Οπότε, να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλό το να πούμε, εντάξει, τα social media δεν υπάρχει καλό και κακό, ανάλογα τη χρήση που θα κάνεις, έχει χτιστεί μια βιομηχανία στην οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθείς, δεν νομίζω ότι αρκεί μόνο η θέληση της στιγμής για να αντισταθείς. Θεωρώ ότι ίσως να χρειάζεται περισσότερη στρατηγική, γιατί κανείς δεν έχει απεριόριστα αποθέματα θέλησης κάθε μέρα να αντιστέκεσαι σε ρίλς όταν το έχεις μπροστά σου. Λες, και όταν είναι τέλεια προσαρμοσμένο για σένα, δηλαδή αυτό είναι. Δεν έχει. Αν είχε και βλακίες, ας πούμε, που λέγαμε, εντάξει, δεν έχει θέμα, λες που να μην τα βλέπω. Αλλά έχει πράγματα που σου αρέσουν, που θέλεις να τα δεις. Ναι, ναι. Ας πούμε, αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Δεν μπορείς να τις τέξεις κάθε μέρα. Ναι. Άρα, μακροχρόνια φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια πραγματική λύση. Ωραία, ας ρωτήσουμε τώρα τη Στρατούλα για ένα poll που κάναμε στα social media. Διάβασε μας το δεύτερο. Ναι, ναι. Βάλαμε στο Instagram μια ερώτηση γιατί πιστεύεις ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με τη χρήση αυτών των εφαρμογών. Και θα διαβάσω ενδεικτικά κάποιες από τις απαντήσεις. Είπανε γιατί έχουν βρει τρόπο να βλέπουν, γιατί έχουν βρει τρόπο να παίρνουν αναγνώριση, γιατί είναι ένας τρόπος διαφυγής από τον εαυτό σου και ένας τρόπος αντιμετώπισης του άγχους. Ωραίο. Γιατί δεν τους αρέσει η πραγματική επικοινωνία και είχαμε και πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το ότι είναι θυστικά και με το ότι έτσι είναι σχεδιασμένος ο αλγόριθμος ώστε να εθίζεσαι. Αυτό που είπαμε. Νομίζω γενικά αυτό που είπαμε. Περισσότερο νομίζω αυτό είναι που σκέφτεται. Αλλά είπαμε και ένα δύο πιο ωραία. Ναι. Για την αντιμετώπιση του άγχους, ας πούμε, είναι ωραία απάντηση.
Και νομίζω όλα υπόκεινται στο που είπαμε στο τέλος ότι είναι ένα παυσίπονο που δεν είναι όμως καλό παυσίπονο. Ναι, είναι διαφυγή. Ναι, διαφυγή, δεν είναι όντως αντιμετώπιση του προβλήματος ή των δυσκολιών. Οκ, okay. Ενδιαφέρουσα απάντηση. Νομίζω ωραία. Να κρατήσουμε ένα για να περάσουμε στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Είναι ότι η διαφυγή που είπε ότι ξεφεύγω από τον εαυτό μου λίγο και από τη σκέψη μου. Και νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα τεράστιες επιπτώσεις. Πολλά τα έχουν, είναι χιλιοϊπωμένα, δεν θα πούμε τα πολύ basic. Mm-hmm. Αλλά έχει τεράστιες επιπτώσεις στα social media, στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό σου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Να το συνδέσουμε και όλα με τα κοινωνικά ένστικτα που είπαμε στην αρχή. Ναι. Ότι γενικά τα social media αφορούν την κοινωνία. Άρα το ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σίγουρα θα αφορά και το κοινωνικό κομμάτι. Θα διαβάσω όμως από το Θεοφάνη τον Τάση, από τον ψηφιακό ανθρωπισμό, ένα κομμάτι για τις σχέσεις, στο οποίο μου κάνει εντύπωση λίγο η σκέψη του. Μισό να το βρω. Λέει μέσα ότι βιώνουμε την τυραννία του παρόντος, θα πούμε μετά για τον χρόνο, και συμπληρώνει ότι οι αλγόριθμοι έχουν δημιουργήσει μια παράλληλη πραγματικότητα, καθορίζοντας τον χώρο, τον χρόνο, την εγκύτητα και τους τρόπους επικοινωνίας μας. Επιλέγουμε να μοιραζόμαστε την εικόνα μας και σπανιότερα τον εαυτό μας. Γινόμαστε επιμελητές των στιγμών και των εμπειριών μας, βιώντας ταυτόχρονα την τυραννία της αυθεντικότητας. Θα βάλουμε ένα αστερίσκο για το τι είναι αυτό. Στρεφόμαστε στον εαυτό, προτιμάμε να στείλουμε ένα μήνυμα παρά να τηλεφωνήσουμε, διότι φοβόμαστε την έκθεση, την τυχαιότητα, το απρόβλεπτο που μπορεί να επιφέρει μια συνομιλία εν αντιθέσει με το γραπτό μήνυμα. Πολύ ωραίο. Μάλιστα πάρα πολύ το τελευταίο που είναι για το τηλέφωνο, ρε φίλε. Ναι, βλέπεις πόσο επηρεάζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Ενώ, ας πούμε, οι περισσότεροι θα έλεγαν, και εγώ αυτά έλεγα ενδεχομένως και παλαιότερα, είναι ότι, ας πούμε, το Instagram είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, έστω και πιο επιφανειακής, με πάρα πολύ κόσμο. Ας πούμε, ένα φίλο τώρα από το σχολείο, εντάξει, είμαστε κολλητοί, ναι. Δεν με νοιάζει και πάρα πολύ τι κάνει, αλλά μου αρέσει που τον βλέπω έστω μία φώτα που θα ανεβάσει. Δηλαδή, κρατάς μία επαφή, έστω και πολύ μικρή, πολύ κακή, με άτομα που έχει να δει καιρό. Ναι, οπότε, κανείς θα έλεγε ότι αυξάνουν έτσι τις διαπροσωπικές σχέσεις, αυξάνουν την κοινωνικότητα, αλλά. Αλλά μεγάλο αλλά είναι αυτό που λέει ότι μεταβάλλονται σε τεράστιο βαθμό η ποιότητα πρώτα μεταβάλλεται και μεταβάλλεται και ο τρόπος που αλληλεπιδράσουν τον άλλον. Δηλαδή αυτό που λέει η αυθεντικότητα του τηλεφώνου. Ναι, να μιλήσουν ναι. Άλλον. Αυτά χάνονται ναι, και μετατρέπεται σε κάτι επιφανειακό σε όλα νομίζω τα μέλη. Δηλαδή ακόμα και στους πιο κοντινούς σου φίλους. Αλλοιώνονται οι σχέσεις σου. Δηλαδή έχω την εντύπωση και δεν ξέρω τι έχει να πει αυτό ότι στο πλαίσιο τη ευρύτητα τη πιο μεγάλη κοινωνικότητα σε επαφή με πολύ κόσμο. Χάθηκε η πιο ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, ακόμα και με τους κοντινούς. Δηλαδή, μεταβλήθηκαν και αλλοιώθηκαν οι σχέσεις μας γενικά με τους άλλους και τελικά, μάλλον, κλειστήκαμε περισσότερο στον εαυτό μας. Ενώ θα έλεγε κανείς τα social media σου επιτρέπουν να επικοινωνήσεις με πολύ κόσμο. Αυτό. Αλλά τελικά στο επιτρέπουν αυτό και. Εντείνουν τελικά την εσωστρέφεια, φίλε. Μάλλον αυτό, ναι. Γιατί λέει ότι μοιράζεσαι περισσότερο την εικόνα σου παρά τον εαυτό σου. Γιατί αυτό το βασικό είναι ότι στο social media δόθηκε επίσης επαναστατικό η δυνατότητα να επιμεληθείς την εικόνα σου. Ναι. Να γίνεις δηλαδή διαφημιστής του εαυτού σου. Mm. Παίρνεις τις πιο ελκυστικές στιγμές, ας πούμε, τη ζωή σου ή του φωτογραφίες και τέτοια, τις φτιάχνεις έτσι περιποιημένα, το βάζεις και δημιουργείς ένα ελκυστικό προφίλ. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά δεν γίνεται να αποφύγεις το να προσπαθείς να δείξεις την καλύτερη πλευρά σου. Ναι. Ουσιαστικά δίνεις το καλύτερο version σου, ίσως και. Ίσως και να μην το κάνεις, ίσως και να πιστεύεις ότι αυτό είναι το καλύτερο version, επειδή έτσι κρίνει ας πούμε, ο κόσμος. Πιστεύεις ας πούμε, ότι αν βγάλεις ας πούμε, μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, τάδε, ας πούμε, θα αρέσει πολύ στον κόσμο, οπότε βάζω αυτή. Μπορεί να υπάρχει κάποια που να είναι καλύτερη, ναι. Ξέρω εγώ. Αλλωστικά γίνεσαι διαφημιστής του εαυτού σου. Άρα, αυτό που μοιράζεσαι με τους άλλους είναι η εικόνα σου. Και εκεί προκύπτει ένα πρόβλημα, ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ του τάσου στα social media και του πραγματικού τάσου, του άγγελου στα social media και του πραγματικού άγγελου. Και αυτό νομίζω δεν είναι χαζός ο εαυτός μας και το καταλαβαίνει. Ναι. Και νομίζω ότι και εμείς πολλές φορές είναι γι' αυτό που λέμε που έχεις γράψει το κείμενό σου. Διαβάστε το. Για το πώς εκεί οδηγείς στον κατακρεματισμό του εαυτού και ότι φτιάχνεις μια εικόνα στο αρμίδι και προσπαθείς να ταυτιστείς με αυτήν. Και φοβάσαι και μην γκρεμιστεί. Ναι. Π.χ. το κλασικό. Καλά, αυτό είναι πολύ. Όποιος είναι φοιτητής το ξέρει αυτό σε αυτήν την εποχή. Το story με το party που λέμε, η περιπέτεια. Τι? Θα βάλεις ένα story από ένα party, το οποίο το party μπορεί να είναι χάλια, μιλάμε. Δηλαδή, πέρασε όχι απλά χάλια. Κλασικό, yeah. Όλοι το έχουμε περάσει. Που ανεβάζει κάποιο ένα story και του λέει: Πού, τι πάρει τα ραβεί προχθέ. Εντάξει. Στην ουσία ήταν χάλια το πάρτι. Απλά ανέβασε ένα στιγμιότυπο 5 δευτερολέπτων που είχαν γίνει όπα για λίγα λεπτά, ήταν κάπω καλό. Και έλεγε: Εσύ αυτό το στιγμιότυπο, ξέρει πω πρέπει να τέλει από που ζηλεύω φουλ. Στην πραγματικότητα ήταν χάλια. Ούτε επίση ξέρει ότι αυτό μέσα με και έκανε με το μετά. Ούτε ξέρει ότι τσακώθηκε με του φίλου του. Βλέπει 4 δευτερόλεπτα τι ωραίο είναι το πάρτι και νομίζει είναι ωραίο. Αυτό
πολύ απλό παράδειγμα, αλλά αυτό νομίζω είναι γενικότερα το πρόβλημα με τα story και με τα post. Βλέπεις μια τόσο μικρή στιγμή την οποία την ταυτίζεις. Με την όλη εμπειρία. Με την όλη εμπειρία και με τον προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, θα δεις το story που στην παραλία με τα πόδια και το βιβλίο. Και σου λέει, αυτό διαβάζει, λέει, είναι έτσι. Τίποτα, ο μπρο ήταν σελίδα 20, ίσα το άνοιξε. Και αυτό υπάρχουν. Αυτό τώρα το λέμε έτσι και λίγο αστεία, αλλά δεν είναι μόνο τίκο να βγάζει στου άλλου. Ότι εγώ νομίζω ότι πέρασε καλά στο πάρτι. Ότι αρχίζει και εσύ να. Ταυτίζεσαι με αυτήν την εικόνα που προσπαθεί να βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει νωρίς άτομα μετά από κοντά που τα έχει χάσει, τα βλέπει μέσα στα social media και γκρεμίζεται μια εντύπωση που έχει για αυτά που τα έχει στήσει από τα social media. Ναι, ναι. Κάτσε, έτσι είναι αυτό. Ή τα κλασικά, αν έχει κάποιου πολλού followers, νομίζουμε ότι θα είναι κάτι και wow. Τελικά δεν είναι και τόσο. Παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Και αυτό το αγνοούμε. Και επίση να κάνω ένα σχολιάκι. Όλοι την πατάμε. Καταρχά, μιλάμε σε ένα πληθυντικό γιατί φορά και εμά αυτό. Δεν το παίζουμε εκτό γραμμάτων. Ότι και αυτό που είπε και πριν, ότι βάζουμε, ξέρω κάτι, να δείξει μια εικόνα. Αν το σκεφτούμε λίγο σαν ιδέα. Είναι πάρα πολύ cringe και πάρα πολύ. Ναι, δεν ξέρω πώς το πω. Το να αποστάρεις μια φωτο, ένα story. Και εγώ το κάνω. Εντάξει, το κάνω συχνά, αλλά είναι σαν να λες, να μια ωραία εικόνα μου, πείτε μου ότι είμαι ωραίος. Δηλαδή, δώσε μου like. Δηλαδή, εγώ επιλέγω αυτή τη φωτο να την ανεβάσω για να μου πεις ότι είμαι ωραίος. Πες μου, δηλαδή, δώσε μου like και κάνε μου σχόλιο. Δηλαδή, εδώ. Σαν να το σου βγάλω μια εικόνα εκτυπωμένη, να σου δείξω. Για να περιμένω. Αυτό είναι στην ουσία. Και είναι πολύ cringe, αν το σκεφτείς έτσι. Αλλά αυτό είναι. Όλοι προσπαθούν να το αποφύγουν ότι εντάξει, εγώ δεν βάζω πολλά story. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, αλλά έχεις το προφίλ σου περιποιημένο, έχεις τα story σου σε highlight, έχεις τα post σου. Σκέψεις ότι θα γράψεις από κάτω, τις περιποιήσεις, τις φωτογραφίες σου. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Και ας μην το παίζουμε ότι δεν μας νοιάζει. Και αυτοί που γράφουν γκρίκλεις, πιστεύω νοιάζονται περισσότερο. Και αυτοί, ότι καλά δεν με νοιάζει με να γράφω. Ναι, και γιατί το λέμε έτσι και τόσο χοντροκομμένα τώρα, γιατί πρέπει πρώτα να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ότι αφορά και εμάς. Για όλους μας. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος. Αν δεν το καταλάβουμε, δεν θα το λύσουμε κιόλας. Ναι. Σου λέω και κάποιος να πει: εγώ δεν ξέρω καμιά φωτογραφία. Έχεις φωτογραφία προφίλ. Ναι, αλλά ακόμα γι' αυτό. Είμαστε στο ξαναπεί. Τώρα παίζει και αυτό, παίζει πάρα πολύ στις ηλικίες και στις κοπέλες του κάνουν πάρα πολύ αυτό. Τώρα και κάποια αγόρια είναι το προφίλ, το αδιάφορο και καλά προφίλ. Που έχεις μία εικόνα προφίλ στο Instagram, λέμε. Έχεις μία εικόνα προφίλ που φαίνεται λίγο η φάτσα σου. Φαίνεται ωραία όμως. Δηλαδή το έχεις περιποιηθεί αυτό, δεν φαίνεται πολύ. Και δεν έχεις post. Έχεις μόνο κάτι highlight που πάλι φαίνεται λίγο η φάτσα σου. Καλά, δεν με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει πολύ στο social media. Ναι, αλλά έχεις ρίξει το περισσότερο effort από όλους για να έχεις το μυστηριώδες προφίλ στο social media. Μην το παίζουμε όλοι. Εντάξει, okay. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι κανείς δεν είναι υπεράνω. Κανείς δεν είναι υπεράνω και ότι επηρεάζει πολύ. Επηρεάζει πάρα πολύ το social media. Έχουμε βρει πρωτοποριακούς τρόπους. Ναι. Ακόμα να κάνουμε ότι δεν ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε. Ναι, αλλά ασχολούμαστε. Ναι, okay. Ωραία. Θα τα βγάλω από μέσα μας. Ναι, okay, ναι. Λοιπόν, οπότε. Ωραία, οπότε προκύπτουν κάποια βασικά προβλήματα. Πρώτον για τον εαυτό, ότι δεν μπορείς. Καταρχάς, φτάνει ένα σημείο που λες ότι δεν ξέρεις ουσιαστικά και ποιος είσαι. Γιατί αρχίζεις και ταυτίζεις τον εαυτό σου στα social media με το πραγματικό σου εαυτό. Θα πάμε λίγο και στο πιο κοινωνικό. Και εκεί έχουμε κάποια επαναστατικά φαινόμενα. Π.χ. Το να μπορείς, φίλε, να μιλάς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας με κάποιον. Mm. Το οποίο είναι ακραίο. Αυτό είναι ακραίο. Είναι ακραίο. Διαρκεί συνδεσιμότητα, διαρκεί διαθεσιμότητα. Ναι, αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς θα το. Ας πούμε, να πάμε σε κάποιον άνθρωπο του παρελθόντος και του το λέγαμε. Δεν ξέρω. Θα πίστευε ότι είναι κάτι πιο πνευματιστικό, ξέρω εγώ, που κάνεις, ξέρω εγώ, μιλάς. Μόνο ουσιαστικά και επικοινωνείται. Δηλαδή, δεν θα περίμενε ποτέ κάποιο ότι μπορεί με οποιαδήποτε στιγμή να μιλήσει με κάποιον άλλον στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ακραία. Και αυτό να είναι όλο το 24ωρο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι συνέχεια. Δηλαδή, είχαμε ξαναπεί ότι αυτό θα φέρει μάλλον. Δεν ξέρω, πιστεύω θα φέρει πολλά προβλήματα. Α πούμε, το βλέπω στι σχέσει που γίνεται ένα ζευγάρι και είναι όλη τη μέρα σε επικοινωνία. Και αυτό δεν θα φέρει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι και φυσιολογικό να μιλά όλη τη μέρα με κάποιον, όλο το 24ωρο. Ναι. Συνέχεια σε μια διαρκή τσάντα. Και αυτό πλέον το κάνουμε με ένα, δύο, δηλαδή το κάνουμε με πολλά άτομα. Και αυτό όντως δεν έχω περιέργεια το τι επιπτώσεις θα φέρει στο μέλλον σχέσεις. Ναι. Η τόσο έντονη και διαρκή επικοινωνία. Δηλαδή, χάνεται και λίγο ενδεχομένως η ανυπομονησία να δεις κάποιον, χάνεται λίγο το μυστήριο του τι έκανες θες. Ξέρω τι έκανες θες, μου τα έλεγες στο chat. Η απουσία του άλλου. Ναι, δεν βιώνεις λίγο την απουσία, την απώλεια που είναι και στοιχείο του έρωτα, έτσι, η απώλεια του άλλου. Και το μυστήριο. Το μυστήριο του άλλου χάνει τελείως, όπως και με τα story χάνει το μυστήριο, έτσι. Ναι, ενώ ξέρει ο άλλος διαρκώς τι κάνεις, που είσαι, πώς είσαι. Τέλος πάντων, θα έχει ιδιαίτερες πιστεύω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχω περιέργεια και εγώ πολύ σε αυτό. Και αλλά εγώ, έχει γιατί ενδιαφέρον τι συμβαίνει. Είναι και η αυθονία που παίζει πολύ. Ας πούμε το να βλέπει συνεχώς να φέρει το καλύτερο, το πιο όμορφο, το πιο τέτοιο. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις. Θυμάμαι όταν διάβαζα ένα βιβλίο για το κείμενο, που έλεγε μέσα ότι ας πούμε και μία σχέση να κάνεις ή και ένα φίλο να έχεις. Διαρκώς βλέπεις άλλες προτάσεις, βλέπεις άλλες τέτοιες που μπορείς να πραγματώσεις και διαρκώς σε μια σύγκριση του τι είναι καλύτερο, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή έχει ανοίξει τόσο πολύ. Ας πούμε και σε ένα χωριό να είσαι, που είσαι με 5 και 10 είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, τέτοιο κούκος. Πάλι μπορείς να βλέπεις στα social media άλλους εκατομμύρια ανθρώπους, ξέρω εγώ, και να κάνεις διαρκώς αυτή τη σύγκριση. Το οποίο και αυτό δημιουργεί έτσι ένα πρόβλημα.
Οπότε και μεταφορικά μιλώντας, εγώ θα έλεγα ότι αρχίσει λίγο να κρίνεται, ας πούμε, η σχέση μας με κάποιον από αυτό του τα Snapchat, τα strikes, ας πούμε. Καλή, ναι. Που strikes. Μιλάμε. Strikes. Strikes. Το έχω πει δύο φορές λάθος. Bowling. Ναι. Ναι. Αυτό που είναι. Ναι, τώρα έχει φύγει από μόνο λίγο το Snapchat. Αν δεν θυμάμαι κι εγώ, ας πούμε, όταν ήμασταν στο Λύκειο που ήταν τη μόδα, είχαν τώρα οι άλλοι 680 Snapchat. Streak. Ναι, ναι. Που ήταν απλά ήθελαν μαύρες φωτογραφίες, ξέρω, απλά για να συνεχίσει το streak. Το οποίο δεν ξέρω. Αυτό κατάλαβες. Δηλαδή. Ότι εξαρτάται λίγο η ποιότητα της σχέσης μας. Αυτό. Ότι αρχίζουμε και ταυτίζουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τη σχέση μας με βάση το πώς αλληλεπιδρούμε με κάποιον. Ναι. Μπορεί να βλέπεις και κάποιον που είναι φωτογραφία συνέχεια με κάποιον και στην πραγματικότητα ξέρω να μην είναι τόσο φίλοι. Ναι. Ή να βλέπεις και ζευγάρι που είναι έτσι. Οπότε είναι πιο πολύ, ας πούμε, ότι εντείνει το πρόβλημα του φαίνεστε πέρα του είναι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Το εντείνει αυτό. Βασικό, το παράδειγμα που λέω παράδειγμα λες και είναι θεωρίες. Το παράδειγμα του ζευγαριού social media που ανεβάζουμε συνέχεια φωτογραφίες μαζί, για κάποιο λόγο έχει συμπεριθέσει ότι είναι καλά αυτό το ζευγάρι άρα. Ναι. Και μετά ξέρω χωρίς που λέει που δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Κάτσε, ρε, καλά δεν ήσασταν. Ναι, ναι. Όχι, δεν ήμασταν καλά, ναι, αλλά έτσι φαινότανε. Το οποίο ισχύει και πριν τα social media. Ναι. Απλώς αυτό βοήθησε αυτό πάρα πολύ να γίνεται πολύ πιο συχνά. Ναι. Δηλαδή και παλιά μπορεί να βλέπεις κάποιον εξωτερικά και να λες αυτός ρε φίλε που ήταν τέτοιο και να μην ήταν. Ναι. Αλλά τώρα στα social media έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ακόμα καλύτερη επιμέλεια είτε αυτού είτε σχέση. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Ωραία, περάσουμε στο τρίτο λέω. Ναι. Που είναι πολύ βασικό και εμένα με τριγκάρει πάρα πολύ. Είναι το θέμα της συγκέντρωσης και της σκέψης. Επίσης νομίζω θα πιο σώσει. Ενώ όταν τα λέει κάποιο social media πλέον λένε γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή το έχουν καταλάβει πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να προκύψει κανένα ποιοτικό έργο, κανένας πολιτισμός, οτιδήποτε χωρίς τη σκέψη και τη συγκέντρωση. Βασικά, η σκέψη να πούμε ότι απαιτεί συγκέντρωση. Διάβασα του Πίτερσον πρόσφατα που έλεγε ότι νομίζουμε ότι σκεφτόμαστε εμείς όλη μέρα. Λέει, ναι, δεν σταματώ να σκέφτομαι ποτέ. Είναι πολύ σπάνιο το να σκέφτεσαι πραγματικά. Είναι πολύ απαιτητική διεργασία και δεν γίνεται να την κάνεις όλη μέρα, όπως νομίζουμε πολύ. Ίσως κάνουμε περισσότερο κρίσεις μέσα μας. Αρχίζουμε και λέμε μήπως ισχύει αυτό, μήπως ισχύει αυτό, αλλά σκέψη ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα πω ένα προσωπικό σου παράδειγμα. Ναι. Ξέρεις την σκέψη, φίλε. Αυτό που έκανες πριν την ομιλία για τον έρωτα. Δεν ήμουν. Ποιο ήταν. Όχι το. Μου στο ισχυρικά. Όχι. Εννοώ ότι καθόσουν και έβλεπες αυτό και έλεγες τι μπορώ να πω εναντίον αυτού που μόλις είπα. Ναι. Κατάλαβες. Τεστάρεις αυτό που μόλις είπες. Mm. Αυτό είναι πραγματική σκέψη, απαιτεί σίγουρα συγκέντρωση και αυτό είναι το οποίο παράγει οτιδήποτε είναι αξιολόγου. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε attention span, έχουμε πρόβλημα συγκέντρωσης. Προκύπτει και από τα reels και από όλα αυτά. Έχουμε σαν χρυσόψαρα, υπάρχει πολιτισμός του χρυσόψαρου βιβλίου που λέει ότι ουσιαστικά η προσοχή μας είναι 9 δευτερόλεπτα. Όσο είναι τα TikTok videos. Απίστευτο. Τόσο μπορούμε. Ή σου βάζουν βίντεο και πρέπει να σου έχει να κάνει μπροστά πίσω κάμερα. Να βάζει υπότιτλους ναι, και να GTA κάτι, gameplay δίπλα GTA gameplay, Subway Surfers, κάτι ότι να σου τραβήξει την προσοχή. Να σου προσοχή. Ναι. Αυτό, δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτό επίσης είναι, δηλαδή χωρίς συγκέντρωση και χωρίς σκέψη τι κάνεις. Ναι, και καταρχάς το κομμάτι της σκέψης, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς. Επειδή όποτε ας πούμε, έχουμε πει πάλι ότι η προϋπόθεση και τη σκέψη είναι και λίγο η βαρεμάρα, έτσι. Ναι. Πρέπει λίγο να βαρεθείς, να κάτσεις σκεφτείς και δύο πράγματα. Αν έχεις την όλη την ώρα δυνατότητα να δεις reels, κάτι που να σα. Όπως ξαναλέμε, τα reels δεν τα δαιμονοποιούμε. Έχει πράγματα ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν σου δίνει ευκαιρία να κάτσεις λίγο να σκεφτείς. Όποτε. Κι εγώ δηλαδή την πατάω. Mm-hmm. Όποτε σου έχει λίγο την ευκαιρία, σου έχει σταμάξει και δεν έχει να κάνει τίποτα. Κινητό reel. Mm-hmm. Κάτσε ρε, παιδί μου. Κάτσε λίγο. Το βράδυ στο κρεβάτι, reel απευθείας, κλείνεις, ύπνος. Ναι, αλλά ναι. Για πες το ωραίο. Α, ναι. Ναι. Υπάρχει, συνδέεται, πώς το λένε, ο Healthy Gamer, αν το ξέρεις. Ναι. Είχε πει, αυτός γενικά μιλάει πολύ για το θέμα της τεχνολογίας, είχε πει ότι το πρόβλημα του ύπνου πλέον το συνδέουν πάρα πολύ με τα social media. Για ποιο λόγο και για τα reels και όλα αυτά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι πριν πάνε για ύπνο βλέπουν reels. Οπότε από το πρωί μέχρι το βράδυ ουσιαστικά απλά δέχονται ερεθίσματα. Και η στιγμή που κλείνουν το κινητό και καθόλου να κοιμηθούν είναι η πρώτη στιγμή της ημέρας που είναι μόνοι με τις σκέψεις τους. Ακραίο. Οπότε δεν μπορείς να κοιμηθείς όταν είναι η πρώτη στιγμή που επιτέλους δεν δέχεις ερεθίσματα και αρχίζει την επεξεργασία αυτού που μόλις είδες, ας πούμε. Ναι. Και αυτό συνδέεται πολύ με τα προβλήματα ύπνου. Δηλαδή είδαν ότι δεν είναι όλα απλώς έχω αϊπνίες και. Είναι ξέρω εγώ, κάτι πιο βιολογικό, είναι κάτι πιο ψυχολογικό. Είναι απλά αυτό, ότι είναι η πρώτη στιγμή που επιτέλους δεν δέχεσαι ερεθίσματα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ο εγκέφαλος δεν είναι και διαμορφωμένος έτσι. Ναι, για αυτό λέω, είναι εντελώς αφύσικο. Είχα δει ένα ωραίο reel. Αλλά είναι αλήθεια. Ναι. Ναι, είχα δει όμως, θυμάσαι, το είχαμε ξαναπεί αυτό, και ήταν τέρμα ειρωνικό ότι ήταν ένα ωραίο reel που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι εγώ όταν ξυπνάω από 30 λεπτά ύπνωσης και είχε παρένθεση, εδώ και 30 λεπτά βλέπω reel και δεν έχω ιδέα τι βλέπω. Και να ξυπνάει και μόλις το είδα, λέω. Εγώ είμαι αυτό, Γιάννη, και το κλείσα. Δηλαδή είναι όντως σαν να μπαίνεις σε ύπνωση. Ήταν πολύ εύστοχη η χρήση της λέξης. Μπαίνεις, γιατί βλέπεις 30 λεπτά κάτι, βλέπεις πόση ώρα χάνεις. Μετά, όταν το κλείνεις,
Εγώ έκανα τεστ. Ωραία, τι είδα πριν 30 λεπτά. Δεν έχω, δεν θυμάμαι καν τι είδα. Δεν θυμάσαι τι βλέπει. Απλά βλέπει κάτι που είναι λίγο ευχάριστο, οπότε παράγει λίγο μια ντοπαμίνη. Είναι ευχάριστο, ευχάριστο. Και πριν 30 λεπτά και δεν έχει ιδέα τι είδε. Είναι σαν να είσαι σε ύπνωση. Ναι, ναι. Σαν να είσαι εδώ. Ωραία, τέλο. Και αυτό δώσει την ευκαιρία αυτό που λέμε να σκεφτεί και προφανώ το θέμα τη συγκέντρωση δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Ναι. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πλέον. Το βλέπουμε και στο διάβασμα. Εγώ και από την κατασκήνωση πούμε, που το βλέπω, επειδή έχω πολλή επίδραση με παιδιά, α πούμε, ηλικίου και γυμνασίου, είναι φοβερό ότι του μιλάω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Εκεί συγκλονίστηκα πρώτη φορά με αυτό το είδα. Πώ επηρεάζει και του μικρότερου από εμά. Θυμάμαι, α πούμε, καθόμουν εγώ με δύο παιδιά που ήταν πρώτη ηλικίου και του μιλάω και λέω κάτι που αυτοί με ρώτησαν. Δηλαδή δεν έλεγα πες κάτι αδιάφορο. Με ρώτησαν κάτι και πάω να του απαντήσω. Και στο περίπου ένα λεπτό, φοβερό, στο είχα πει τότε τι έχει γίνει. Στο περίπου ένα λεπτό βγάζει το ένα παιδί το κινητό. Λέει αυθόρμητα, σαν ρομποτικά. Βγάζει το κινητό, ανοίγει τη χαμπάει στο Explorer και αρχίζει να σκρολάει ριλ. Ενώ του μίλαγα. Ήμασταν έτσι και έβγαλε και σκέψα εγώ τώρα να βγάλω μιλά και να σκρολάει ριλ. Και άκουγε. Και λέω ωραία, υπάρχει θέμα. Και λέω όχι, τα παιδάκια. Λέω υπάρχει θέμα σοβαρό δηλαδή. Ναι. Και αυτό πρέπει κανείς να το αναγνωρίσει. Οπότε εντάξει, για τη συγκέντρωση νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα θέμα. Και είπες αυτό πριν με το διάβασμα. Προκύπτει πρόβλημα και στο εργασιακό κομμάτι, ειδικά στους εργαζόμενους της γνώσης, για το ότι δεν υπάρχει, με την πληθώρα ερεθισμάτων, υπάρχει έτσι και μεγάλο όγκο πληροφορίας. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά γνωρίζουμε κάτι. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, όσο περισσότερα, ίσως τόσο το χειρότερο. Και εδώ είναι λίγο η διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία επιλογής και στην ελευθερία. Έλεγε πάλι ο Θεοφάνης ο Τάσης, έλεγε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο. Η ελευθερία επιλογής είναι σαν να σου λέω ότι είσαι μέσα σε ένα λαβύρινθο στο κέντρο και έχεις 100 πόρτες γύρω-γύρω. Άρα έχεις maximum ελευθερία επιλογής γιατί μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα θες, αλλά μηδενική ελευθερία γιατί είσαι μέσα στο λαβύρινθο. Όταν όμως έχεις ανοίξει και τις 100 και τις 99 και έχει γίνει μόνο μία που είναι η έξοδος, η ελευθερία σου είναι max, η ελευθερία σου επιλογή είναι μηδενική. Δεν έχεις άλλη επιλογή, έχεις απλά ανοίξει αυτή την πόρτα. Το ίδιο ισχύει λίγο και με τη σχέση πληροφορία-γνώση. Δηλαδή, όσο περισσότερη, τόσο φαίνεται να πέφτει η γνώση. Mm. Γιατί σκέψου, πας να διαβάσεις για ένα θέμα. Μπορείς να αναλωθείς μέχρι να πεθάνεις σε μια μικρή λεπτομέρεια. Ναι. Σε μια λεπτομέρεια. Μπορώ να σου πω ότι πήγαινε και διάβασε για το πιάνο. Θα αναλωθείς στην πρώτη πληροφορία, αν θες να το ψάξεις τέρμα, θα αναλωθείς εκεί. Το οποίο. Μπορεί να το λέμε τώρα έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τα κριτήρια με τα οποία θα πεις ότι κάπου σταματάω και κάπου συνεχίζω. Ναι. Γιατί μπορείς αυτή η λούπα να μην σταματήσει ποτέ. Επομένως προκύπτει και ένα πρόβλημα και στην τυραννία της στιγμής λέει κάτι πολύ ωραίο για αυτό το ζήτημα της γνώσης. Λοιπόν, λέει ας πούμε εδώ πέρα ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι να παρακολουθήσει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερες διαλέξεις, να δει όσο περισσότερες ταινίες μπορεί, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία στα ράφια του. Το αντίθετο. Η γενικευμένη επιδίωξη των μορφωμένων ανθρώπων στις πλούσιες χώρες του κόσμου σήμερα πρέπει να είναι το πώς θα αναδείξουν το φιλτράρισμα της πληροφορίας σε βασική τους προτεραιότητα. Mm. Σε αυτή την κατάσταση υπερπληθώρας πληροφοριών, όποιος θέλει να κατανοήσει την κοινωνία του, την κουλτούρα του ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να επιζητεί την εξασφάλιση ως το δυνατόν περισσότερης πληροφορίας, διότι θα ήταν σαν να διαβάζει συγχρόνως δύο τεράστια βιβλία, τον Παγκόσμιο Τηλεφωνικό Κατάλογο και ένα λεξικό 10.000 τόμων. Έχοντας μάλιστα ξεκινήσει φιλόπονα και τα δύο από την πρώτη σελίδα. Δεν θα προλάβει λέει, να φτάσει πέρα από το όνομα Αμπράχαμσον και Αμουέμπα, ξέρω εγώ, και δεν θα μπορέσει καν να συνεχίσει καν μετά. Επομένως λέει, αν σήμερα ξεμένουμε από κάτι, αυτό είναι η έλλειψη πληροφορίας. Σωστό. Κατάλαβες. Ωραία αυτό, ναι. Το οποίο αφορά και πάλι μας αφορά όλους. Δηλαδή, ναι. Και να μην έχει social media, ίσως είναι πιο πολύ και ψηφιακή εποχή αυτό, και να μην έχει social media, τι θα κάνεις αν είσαι εργαζόμενος στις γνώσεις για να μάθεις κάτι όντως. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό που είπαμε και με το Explore Page ή με τα Source Man, αυτά σου δίνουν την ψευδέστηση ότι μαθαίνει πράγματα. Ειδικά αν το έχει φτιάξει ωραία. Ναι. Έχει πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μου έλεγαν κάτι ειδικευόμενοι στην εφημερία που ήμασταν ότι λέει όλο το Explore Page μου έχει γίνει ιατρικά ρίλ. Και λέει ότι σου έχω μάθει κάποια πράγματα. Οπότε σου περνάει και η που λέω ότι σου κάνει καλό. Αλλά στην ουσία τόσο πληθώρα χαοτικών πραγμάτων, αυτό που λες. Κάθε όφελο δεκτό. Ναι. Κάθε όφελο δεκτό ακριβώς. Έμαθα κάτι, ναι. αλλά δεν αντικαθιστά όλη τη ζημιά που έχει υποστεί η συγκέντρωσή μου π.χ. Ναι. Καταλαβες. Ακριβώς αυτό που δεν την ψευδέστηση ότι μαθαίνεις. Και μάλιστα πολύ πλέον είναι ακραίο ότι πολλοί το έχουν υποκαθιστά, έχουν υποκαταστήσει την εκπαίδευσή σου στον ελεύθερο χρόνο να διαβάσει ένα βιβλίο μέσω των Reel και των TikTok. Α πούμε, σου λέει ένα μαθαίνω τις ειδήσεις από το TikTok. Ναι. Ή διαβάζω το TikTok. Έχω μάθει φιλοσοφία από το TikTok. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό. Κοίτα, μπορεί να συμβεί. Ναι, και έχω μάθει κάποια πράγματα. Αλλά, ναι, είναι αλλά πολύ... δεν έχω μάθει φιλοσοφία από το κανένα. Έχω TikTok, θέλει... από το Instagram, α πούμε. Μου δίνει ωραία πάσα για να πάμε στο τελευταίο πρόβλημα, το οποίο είναι λίγο πιο ευρύ. Και αφορά γενικότερα την ψηφιακή εποχή, που είναι το βίωμα. Έτσι, το πώς βιώνουμε γενικά τα πράγματα γύρω μας. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό που πες τώρα, που αφορά το χρόνο. Δηλαδή, βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα
της, βασικό γνώρισμα της ψηφιακής εποχής είναι η επιτάχυνση. Το χρόνο το βιώνουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πραγματικά είναι. Έτσι. Και θέλω να πούμε λίγο, και το συνδέουμε και με τη γρήγορη ανταμοιβή που είπαμε πριν, την αξία του αργού, την αξία της βραδύτητας. Γι' αυτό το βιβλίο «Η τυραννία της στιγμής» γι' αυτό το πράγμα μιλάει. Και την αξία της βραδύτητας. Τα περισσότερα πράγματα που έχουν αξία, όπως είναι αυτό που είπες, η εκπαίδευση, το να μάθεις κάτι, η καριέρα, το να, ας πούμε, μπορείς να χτίσεις μια αξιόλογη και με ποιοτικό έργο καριέρα, η φιλία, ο γάμος, η ανάπτυξη του χαρακτήρα, όλα αυτά είναι αργά, αναγκαστικά. Δεν γίνεται να είναι γρήγορα. Ναι. Δεν θα είχαν αξία. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο να χτίζεται γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί, πρέπει να είσαι μαζί με τον άλλον, ας πούμε, μια μέρα ολόκληρη να το δεις λίγο πώς λειτουργεί κτλ. Είναι ο ορισμός του αργού, είναι βασική προϋπόθεση η βραδύτητα για οτιδήποτε έχει αξία. Και η ψηφιακή εποχή, αυτά που δίνει, είναι πιο πολύ, ρε παιδί μου, σε συνηθίζει ότι όλα έρχονται γρήγορα. Ταχύτητα, πάρα πολύ. Ναι. Σαν να βιασύνει, βασικά. Ναι, βιασύνει, αυτό που είπες. Ναι. Ότι μια στιγμή έρχεται και βιώνεις το παρόν και το μέλλον και το παρελθόν λίγο διαφορετικά από ό,τι πριν. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω ποια σκέψη. Ναι, και όχι μόνο αυτό που λες, το χρονοπίζει. Μιλάμε, είναι 100% το έχουν καταλάβει όλοι. Που λέμε, δεν λέμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός πλέον. Ναι. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Και ξέρεις, νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι επειδή αφού η κάθε μέρα μας είναι μείον 3 ώρες. Αν αφιερώνεις 3 ώρες στο Instagram, μειώνει τη μέρα σου. Δηλαδή, και αυτό που σου είπα, οι ώρες αυτές. Δεν τις θυμάσαι καν. Είναι σαν να διαγράφονται από τη μέρα. Γι' αυτό είπες ύπνωση πριν. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Είναι σαν ύπνωση. Ότι δηλαδή η μέρα σου πλέον ξυπνάς, χάνεις μία ώρα το πρωί, χάνεται. Δηλαδή ξυπνάς, ξέρω εγώ, έχεις να πας στο 9 και ξυπνείς, ξέρω εγώ, 8 παρά. Τα 45 τα χάνονται. Δηλαδή είναι σαν να διαγράφονται από τη μέρα σου. Όταν ανοίγεις σε Instagram εκεί ή κάτι σκρολάρεις τέτοια, δεν ούτε σου προσφέρουν κάτι. Καλά, μην τα πάμε στο ότι όλα πρέπει να προσφέρουν κάτι. Ναι. Αλλά είναι κυριολεκτικά σαν να διαγράφονται. Οπότε διαγράφεται αυτό. Διαγράφεται το μεσημέρι ή ώρες. Διαγράφεται και το βράδυ. Οπότε η μέρα σου έχει μείνει πολύ λιγότερες ώρες. Γι' αυτό και περνάει τόσο γρήγορο καιρός. Εγώ σου λέω τώρα, ας πούμε, που δεν έχω και Instagram, βλέπω πόσο πιο αργά περνάνε οι ώρες. Και αυτό είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή λέω, έχω ώρα, έχω και να διαβάσω και ένα βιβλίο. Και λέω, πού τη βρήκα ξαφνικά την ώρα, ενώ έχω και το διάβασμα. Ναι, ναι. Γιατί χάθηκαν αυτές τις στιγμές μέρας που διαγράφω ώρες. Είναι όντως διαγραφή. Οπότε είναι και αυτό το ρόλο του βιώματος, έτσι που λες. Και σίγουρα και αυτό η λογική της βιασύνης του πλέον δεν αφιερώνουμε ώρα πουθενά, έτσι. Να διαβάσει ένα βιβλίο, δεν το κάνουμε. Αυτό και νομίζω αυτό που είπες πριν, ότι δεν αφήνεις και τον εαυτό σου καθόλου να βαρεθεί. Ναι. Δηλαδή κάτι άλλο αυτό κάνεις άμα βαρεθείς. Ναι. Άμα συνεχώς έχεις τέτοιο και. Αυτό να το συμπληρώσουμε, ότι δεν έχουμε πολλές φορές κίνητρο να εργαστούμε για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα, επειδή έχουμε συνηθίσει ότι, ας πούμε, αν θέλω να νιώσω επιτυχία ή αποδοχή, δεν χρειάζεται να κάνω πλέον κάτι αξιόλογο. Απλά θα ανεβάσω μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Και μπαμ likes. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο να πάρεις θετικό feedback. Ναι, επειδή η επιβράβευση έρχεται. Positive emotion, ναι, τόσο εύκολα. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε, σου στερεί και το κίνητρο να δουλέψεις για τα υπόλοιπα, ναι, που είναι πραγματικά σημαντικά. Συγγνώμη, ένα αστερίσκο προφανώς, επειδή το σκέφτομαι πολλά στην πορεία που δεν έχουμε πει. Προφανώς κάποια πιο έτσι, κλασικά basic προβλήματα δεν τα έχουμε αναφέρει, αλλά υπάρχουν. Π.χ. η σύγκριση με τους άλλους, social, ναι, media, τα story. Το αναφέραμε κάπως, ναι. Ναι, απλά αυτά εντάξει, προφανώς υπάρχουν και υφίστανται, αλλά εμείς πάμε λίγο σε πιο. Ναι, ναι, ναι. Σε λίγο διαφορετικά, απλά για να μην πει κανείς ότι υπάρχει, εννοείται για τις σχέσεις που είπαμε πριν, ας πούμε, το θέμα του πώς συγκρίνεσαι με τους άλλους social media. Ας πούμε, επειδή σκέφτηκα τα ποσοστά κατάθλιψης, ας πούμε, και με το βίωμα. Πώς είναι τόσο αυξημένα και στο social media όλοι δηλώνουν ότι δυστυχία και εσαριστημένοι. Προφανώς είναι και αυτά προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι και αυτό βίωμα της καθημερινότητας, ας πούμε, αυτό που είπαμε και πριν. Νομίζω ταιριάζει εδώ. Είναι ότι όταν έχεις συνηθίσει διαρκώς να βλέπεις κάτι ωραίο, να παράγεις κάτι καλό, η υπόλοιπη καθημερινότητα απευθείας γίνεται κάτι το οποίο όχι μόνο βαρετό. Είναι κακό γιατί έχεις συνηθίσει ως baseline, ως τη σταθερά σου της καθημερινότητας κάθε στιγμή, το να βλέπεις κάτι ωραίο. Και όταν δεν συμβαίνει αυτό, που δουλεύεις, διαβάζεις, δεν νιώθεις καλά. Ναι. Όταν νιώθεις ότι το βασικό σου είναι να παράγεις, να βλέπεις ένα ωραίο πράγμα. Όντως, αυτό που είπες στην αρχή νομίζω είναι ότι έχουν, ναι, αντιστραφεί οι ρόλοι. Ναι, ναι, ναι. Ότι κάνεις ένα διάλειμμα από την τεχνολογία. Κανονικά πρέπει να είναι η επιβράβευση να παράγεις μια ντοπαμίνη. Το λέω παράγεις ντοπαμίνη, προφανώς είναι πιο περίπλοκο αυτό, ναι, νοβιολογικά, αλλά το λέω έτσι για να καταλάβουμε. Πρέπει να είναι μια επιβράβευση αυτό, να δω κάτι ωραίο. Λέω ότι θα διαβάσω για να πάρω την επιβράβευση. Πλέον είναι επιβράβευση, επιβράβευση, επιβράβευση. Τώρα να διαβάσω, δεν μπορώ να διαβάσω επειδή δεν έχω επιβράβευση. Αυτό. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή το να κάνεις να διαβάσεις, ας πούμε, για ένα μάθημα που θα πάρεις ένα πτυχίο σε 4 χρόνια, ναι, για κάποιον που έχει μεγαλώσει την γενιά του ίντερνετ, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ μακριά. Αυτό ξέρει ποιο πεθαίνει μέχρι αύριο. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε η άμεση επιβράβευση είναι πιο ελκυστική. Τώρα, πέρα από το χρόνο, θα πάμε και στον χώρο. Με το social media και γενικά με την ψηφιακή εποχή, σχετικοποιείται λίγο και ο χώρος γύρω μας. Ας πούμε, βλέπεις ένα ωραίο τοπίο και όλοι το έχουμε κάνει και εγώ το έχω κάνει, επιτόπου φωτογραφία. Το οποίο δεν είναι κάτι κακό.
Θεωρώ ότι το να βλέπεις μετά μια ωραία φωτογραφία είτε με φίλους σου είτε από ένα ωραίο τοπίο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και να το μοιραστεί θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο και ίσως θεωρώ ότι είναι η πιο υγιής έκφραση στα social media. Τύπου, κοιτάξτε τι είδα, δείτε το κι εσείς, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και ίσως ξεφεύγεις λίγο από τον ναρκισισμό εκεί που δεν βάζεις τη φάτσα σου, ρε παιδί μου. Mm. Αλλά και εκεί λίγο σχετικοποιείται λίγο ο χώρος. Και είχαμε πει και ένα παράδειγμα, ας πούμε, με το Google Maps. Ότι το εδώ γίνεται οπουδήποτε. Ναι. Σε νοιάζει μόνο ο προορισμός δηλαδή. Ναι, ότι αυτό χάνεται, ρε παιδί μου, παλιά. Μην παίξουμε πάλι στο παιχνίδι, αλλά ναι. Ότι αν. Πριν τα social media. Ναι, πριν τα social media, ας πούμε, έλεγε ότι θα πάω με τα πόδια από εδώ στη Ραφίνα, ξέρω εγώ, στην Κηφισιά. Και είχε μια σημασία να περπατήσει, να δει όλη τη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Είχε σημασία το Α σημείο που ξεκινά, το σημείο Β που καταλήγει ναι. Και η διαδρομή ενδιάμεση. Ήθελε να δει, να περάσει από τα Μελίσια, να δει τι υπάρχει, να δει τη διαδρομή, να περάσει από ένα πάρκο. Να ρωτήσει προ τα πάω εκεί. Να ρωτήσει, ναι. Να έχει μια αλληλεπίδραση. Mm. Είχε σημασία όλο το ταξίδι και όχι μόνο ο προορισμό. Πλέον με το. Αυτό είναι παρενθεσούλα την αρχή, γιατί είναι ακριβώς social media. Ναι. Αλλά πλέον με το Maps έχει σημασία το σημείο Α, το σημείο Β. Και μάλιστα αυτό υπάρχει χρόνο. Είσαι στο Α σε 16 λεπτά εκεί, βελάκια πώ να πα εκεί. Δεν έχει σημασία ότι διαπερνάω τόση ώρα. Και αυτό παίζει και επίση ρόλο γιατί μειώνονται οι ώρε ημέρα. Γιατί παλαιότερα, πούμε, ακόμα και αυτή η ενδιάμεση κατάσταση του να φτάσω από εδώ εδώ έχει και αυτή μια αξία. Ναι. Δηλαδή είναι μια διαδρομή που να απολαμβάνω, που βλέπω, που βιώνω, που ψάχνω. Πλέον δεν έχει αξία. Η ενδιάμεση διαδρομή είναι απλά χάσιμο χρόνο. Σκεφτόμαστε είναι 16 λεπτά να φτάσω από εδώ εκεί. Μετά από μια μικρή παύση και μια ένσταση τη στρατούλα πίσω από τι κάμερε, να πούμε ότι το Maps είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, δεν λέμε ότι δεν είναι χρήσιμο εργαλείο. Αλλά και καλά, και εγώ εντωμεταξύ. Εντάξει, εγώ έχω πει ότι είναι από την καλύτερη εφεύρεση που έχει υπάρξει. Ναι, με έχει βγάλει πολύ δύσκολη στιγμή, είναι αλήθεια. Αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου, είναι ότι πλέον έχει χαθεί αυτό το ενδιάμεσο κομμάτι του να βιώσει λίγο, ρε παιδί μου, ναι. Το ταξίδι, το να μάθεις με τους δρόμους, να κατανοήσεις το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι. Ναι, γιατί ναι. Απευθείας αυτό που είπες, απευθείας από το Α στο Β, δεν έχει καμία σημασία, ας πούμε, το ενδιάμεσο. Και αυτό που είχα σκεφτεί είναι ότι σκέψου, η Οδύσσια με Google Maps θα ήταν πολύ αδιάφορη, ρε φίλε. Δηλαδή, η Οδύσσια θα ήταν εντάξει, θα πάω βοηθάκι, γεια σας. Κατάλαβες, εντάξει, δεν έχει ενδιάμεσα εμπόδια. Αλλά αυτό. Δηλαδή, πλέον στο Maps βάζει και που έχει τρακάρει, ξέρω εγώ. Σου λέγε, μπρο, εδώ είναι. Ναι, θα έχει πρόβλημα. Τέρασε, έχει σιρήνες. Ωραία. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Οπότε, για να το συνεπιστήσουμε λίγο το βίωμα, είναι πιθανόν. Ένα σκέψου. Είναι πιθανό ο παππού σου που είχε ταξιδέψει σε λιγότερα μέρη από σένα. Που ας πούμε μπορεί να έχει ζήσει λιγότερα χρόνια από όσα εσύ θα ζήσεις, εν τέλει στο τέλος να έχει βιώσει πολύ περισσότερο τη ζωή σου από εσένα. Ναι. Εγώ αυτό σκεφτόμουν προχτές. Δηλαδή, ακόμα και το ότι έχουμε πάει περισσότερα ταξίδια, το πώς ας πούμε δεν αφουγκραζόμαστε τον τόπο που είμαστε, το πώς δεν βιώνουμε τα πράγματα με μια ας πούμε, θα πω άνεση, ναι. Για να πω για την έννοια του χρόνου, γιατί είπες για βιασύνη πριν. Νομίζω θα έχει επίπτωση και στην ανάμνηση και στο πώς στο τέλος θα έχουμε αυτό που λένε πολύ γεμίσει βιώματα και εμπειρίες. Δηλαδή, ναι. Οι εμπειρίες μας θα είναι αλλοιωμένες και ίσως όχι όσο γεμάτες όσο θα μπορούσαν να είναι. Ναι, και σίγουρα εντάξει, υπάρχει και το εδώ θα έλεγε κανείς. Είναι το κλασικό παράδειγμα της συναυλίας με τα κινητά, ας πούμε. Ναι. Στο μια ανάμνηση, όταν βιώνουμε μια ωραία ανάμνηση, η πρώτη μας αντίδραση είναι κάπως να τη μετατρέψουμε. Σε ψηφιακή, να την κρατήσω κάπως το κινητό. Ναι. Είναι παλιά πώς κράταγαν τις αναμνήσεις, ρε παιδί μου. Ενώ, ναι, θα σου πει τώρα την έχουμε δυνατότητα. Όμως. Έχουμε δυνατότητα και είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μην είναι μειώδη. Είναι φοβερό ότι ναι. Μπορείς να. Δηλαδή, αν το λέει σε κάποιον, ας πούμε, πριν 200 χρόνια, μπορείς να κρατήσεις μια ανάμνηση. Ναι. Μέσα στο χέρι, στην ανάμνηση. Είναι συγκλονιστικό. Black Mirror. Ακριβώς. Full Black Mirror. Αλλά χάνεται ίσως αυτό το βίωμα που λες, ίσως ως επίπτωση που και αυτό το χάνουμε. Χάνεται το βίωμα αυτό καθεαυτό τελικά. Δηλαδή, απευθείας στην αντίδραση να τη μετατρέψει την ανάμνηση. Βίωσε την. Χάνεις κάτι και από την ίδια την ανάμνηση. Ναι, δεν σου λέω στα πάντα, άστα. Εντάξει, είναι φοβερό εργαλείο, αλλά. Και εγώ βγάζω φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, εντάξει, και εγώ ας πούμε θα βιώσω έτσι το χώρο, εγώ θα βάλω το Maps, αλλά αυτό εννοούμε ότι στο τέλος ίσως και η εμπειρία είναι, υπονομεύεται. Θα πούμε ότι υπονομεύεται, θα πούμε ότι. Ξέρω εγώ, ισοπεδώνεται. Ναι. Να καλέσουμε όμως τώρα ξανά τη Στρατούλα για ένα ακόμα poll, έτσι, για το πρόβλημα των social media. Ποιο πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο. Ρωτήσαμε ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα social media, αν θεωρείς ότι υπάρχει, και θα διαβάσω κάποιες από τις απαντήσεις που είχαμε. Είπανε έλλειψη κοινωνικοποίησης, θεοποίηση λάθος ανθρώπων, σωστό. Ή χωρίς σεβασμό προς τον άλλον κριτική, παραπληροφόρηση, δεν δείχνουν την άσχημη πλευρά της ζωής και τις δυσκολίες, το είπαμε, το oversharing. Και κάνουμε κάποιες πράξεις απλά για να φαινόμαστε.
Ναι, ναι, νομίζω ότι τα καλύψαμε περισσότερα. Ναι, ναι, το oversharing μου αρέσει πάρα πολύ. Το oversharing πολύ ωραίο. Ναι. Γιατί καταλαβαίνει ότι το κάνει και ότι δεν είναι καλό, αλλά το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Βασικά αυτή η αντιφατικότητα έχει γενικά το χειρότερο στο social media. Ναι. Ότι δεν κάνει αυτό που πραγματικά θε. Και το ξέρει ότι. Λέει, το ξέρει και από τα story, λέει, ότι κουράει, α πούμε, ρε παιδί μου, αλλά το κάνει. Ναι. Το καταλαβαίνει κανεί το oversharing. Λέει ότι δεν. Ποιο νοιάζει, ρε φίλε, το τσουρέκι που τρώω αυτή τη στιγμή με σοκολάτα με τον φίλο μου. Δεν νοιάζει κανέναν, αλλά ναι. Θα το κάνω, θα το βάλω story. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία. Είναι πρόβλημα. Αλλά και αυτό και η ηθοποίηση των ατόμων παίζει πολύ ρόλο. Ίσως εμείς δεν το έχουμε καταλάβει επειδή δεν το κάνουμε εμείς συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά ρε φίλε, αυτό με τους influencer και με αυτά, ενώ όλοι ψιλοκράζουν. Ναι, αλλά τους ακολουθάμε. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, ναι. Μην ακολουθάμε, του λέει. Μην κράζει influencer και η μία και η άλλη και η φόβο. Αυτοί είναι χαζές και τι να τα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Πώς έχουν κάπως 1,5 εκατομμύρια follower. Ναι, ναι, ναι. Κόσμος αυτός που τους ακολουθάει. Για να μην το παίζουμε ότι είμαστε και υπεράνω των πραγμάτων. Και είναι γι' αυτό ένα θέμα η θεοποίηση. Να σου πει, εγώ τον Κριστιανό να ακολουθάω, βέβαια. Εντάξει, εννοείται, εγώ το μεζάλα, εντάξει. Αλλά ναι, okay. Δεν τους έχουμε θεωρήσει από το social media. Ναι. Αλλά από την μπάλα παίζουν. Έχει διαφορά, κατάλαβες. Ναι. Άλλο να προσθέσει προσωπικότητα. Άρα, ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Τώρα για την κατακλείδα θα καλέσω ξανά τη Στρατούλα. Μην κάτσεις. Ναι. Και θα πούμε για το τελευταίο poll. Το οποίο ήταν. Το οποίο ήταν. Ρωτήσαμε πώς θεωρείς ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα social media. Και οι περισσότερες απαντήσεις έμοιαζαν. Ήταν πειθαρχία, ενδοσκόπηση, αυτοέλεγχος, χρονικό όριο και πάρα πολλές απαντήσεις που λέει απλά διαγράφοντας. Brute force. Ναι, νομίζω εντάξει, γενικά η πιο έτσι, απάντηση της μόδας θα λέγαμε είναι ότι μακάρι και εγώ. Λέει, μου το έχουμε πολύ τελευταία. Και εγώ τώρα που είχα διαγράψει Instagram, το έχουμε πολύ άκη. Εγώ θέλω. Τον, η διαγραφή. Ναι. Το οποίο νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πλέον. Το έχουμε κάνει και δύο επανειλημμένα. Ναι. Δεν είναι καλή λύση. Όντως, το έχω κάνει 6 μήνες. Ναι. Έχει σημασία το τι θα κάνει στο τέλος, πιστεύω. Ναι. Κατάλαβες. Δεν λέμε ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι λύση το detox. Δεν είναι λύση μακροχρόνια, προσφέρει πολλά πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις λίγο πώς λειτουργείς χωρίς, βλέπεις τι σου προσφέρει, τι χάνεις, τι κερδίζεις. Mm-hmm. Είναι μια καλή δοκιμασία. Απλά νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι δύο ότι σε βάθος χρόνου δεν είναι η καλή λύση. Ναι. Γιατί αυτό που είχαμε πει και τότε, όταν το έχεις διαγράψει, μας σου είχα πει ότι θέλει μια άλλη λύση γιατί σίγουρα πλέον, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε νομίζω όλοι, σίγουρα στη ζωή μας πλέον τα social media θα παίζουν ρόλο. Δεν γίνεται για κάποιον από εδώ. Μέχρι ξέρω εγώ, να γίνει η αποκάλυψη το Terminator να ή το AI να μας σκοτώσει όλους, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Μέχρι να πεθάνουμε ενδεχομένως, τα social media θα παίζουν ρόλο στη ζωή μας. Ναι. Και στην προσωπική μας ζωή. Δεν γίνεται να το αποφύγεις αυτό. Οπότε η διαγραφή αυτό. Που λέμε, και πρώτον, και κανείς το κάνει όντως. Δηλαδή, ξέρουμε εμείς, ξέρεις κάποιον, να διαγράψει όντως όλα τα social media, όντως οριστικά. Εγώ δεν ξέρω κάποιον. Ξέρω ότι όμως διέγραψα το Instagram, όπως και εγώ το έχω απενεργοποιήσει. Ναι. Να ξανά λίγο το Facebook, να μην παίρνει τόσο οριστική. Έτσι, έλλειψη επαφής με τα social media δεν έχω βρει κάποιον να κάνει γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Πλέον, οπότε πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να τα διαχειριστούμε. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Συμφωνώ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι μόνο το εξής. Ότι το detox, αυτό που λες, το να κλείσει απλά για ένα μήνα το Instagram, χωρίς να κάνεις στο τέλος ένα review, να πεις ότι τελικά τι είναι πραγματικά χρήσιμο για μένα, τελικά τι χρειάζομαι, είναι χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, ωραία, κέρδισε ένα μήνα. Έχω πετύχει πολλούς ανθρώπους που πηγαίνουν πυροσβεστικοί ή στρατό, ξέρω εγώ, και το πρώτο μήνα δεν έχουν καθόλου κινητό. Και όλοι μου λένε ο καλύτερος μήνας ζωής μου. Ναι. Το θέμα είναι ότι μετά τώρα επιστρέφουν και δεν έχουν σκεφτεί τελικά τι πραγματικά χρειάζονται. Απλά ξαναχρησιμοποιούν το κινητό. Ναι. Οπότε ένα ωραίο μήνα που πέρασε και τέλος. Μετά ξανά πάλι στο ίδιο πράγμα, στην ίδια μιζέρια, ας πούμε. Για όλους μας ισχύει αυτό. Επομένως είναι αυτό ότι δεν υπάρχει. Αυτά δεν είναι λύσεις που είναι σοβαρές. Κατάλαβες. Ναι. Μιλάμε για μια πρόκληση. Γενικά για τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε ακόμα. Κάθε φορά που έρχεται μία τεχνολογική ανακάλυψη και κάποια αλλαγή, δεν έχει ποτέ την αναμενόμενη κατάληξη. Ναι. Έτσι, θα μιλήσω από την αγραφομηχανή μέχρι την αθμομηχανή, μέχρι ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο, μέχρι το ένα με το άλλο. Ο ηλεκτρισμός, δεν ξέραμε ποτέ αυτό που θα καταλήξει. Ο κίνδυνος, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, είναι ότι μπορεί να καταλήξει σε αποξένωση παρά σε κοινωνικοποίηση. Ναι. Και αυτό βλέπουμε ότι εκεί οδεύει. Αυτό νομίζω. Αυτό έχουμε στοιχεία. Για αυτό. Κατακλίδα. Νομίζω από όλα τα προβλήματα βλέπουμε αυτό. Ότι τελικά αποξενωνόμαστε από τους άλλους ανθρώπους, αποξενωνόμαστε από την πραγματικότητα την ίδια, αποξενωνόμαστε από τον εαυτό μας. Και αυτό δεν φαίνεται εύκολα. Ναι. Και τώρα νομίζω πλέον που έχει είναι η εποχή του social media. Δηλαδή και το 2010 υπήρχαν social media και υπήρχε το Facebook. Νομίζω το 2013 βγήκε το Instagram, αν δεν κάνω λάθος. Το ήταν πιο αθώες εποχές. Ούτε είχε τόσο κόσμο. Τώρα που έχουν όλοι, τώρα αρχίζουν να βλέπουμε λίγο τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ αργά. Αυτό στιγμή. Είναι το θέμα. Ναι. Και η ανακάλυψη, γι' αυτό είπαμε και το επεισόδιο. Δεν θα δώσουμε έτοιμες λύσεις προφανώς, ναι. Να το πούμε αυτό.
Απλώς η ανακάλυψη λίγο των πτυχών πρέπει να αυξήσει λίγο την επίγνωσή μας. Γιατί πρέπει πρώτα να στοχεύσουμε κάπου για να το πετύχουμε. Οπότε αυτό πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα κριτήριά μας. Θες πραγματική επικοινωνία. Ωραία. Μην μιλάς όλη μέρα με κάποιον στο chat. Θες αυτό. Θα κάνω το αντίστοιχο. Ωραία. Επομένως, το βασικό είναι αυτό. Να δούμε λίγο πού πρέπει να στοχεύσουμε, ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα δοθεί μια πραγματική λύση. Να το πω στρατηγική λύση. Και όχι απλά detox. Και πράγματι, με βγαίνω στο ίντερνετ και αυτά εξυπηρετούν τον αλγόριθμο με ανθρώπους που κάνουν detox. Ναι. Αυτό ουσιαστικά βλέπεις ότι δεν βοηθάει πουθενά. Παίρνουν απλά πολλά views, λένε θα το κάνω κι εγώ και μετά πάλι το ίδιο. Ναι, ναι. Είναι προσωρινές λύσεις. Και αυτό που λες, νομίζω ότι ίσως δεν θα δώσουμε λύσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε εμείς λύσεις. Ναι. Απλά νομίζω μπορείς να καταλάβει αυτό που λες. Θέλω να έχω ουσιαστική επικοινωνία. Ωραία, δεν θα είμαι όλη την ώρα στο chat. Θέλω να είναι λίγο πιο ειλικρινή τα βιώματά μου, να είμαι λίγο πιο ιδιωτική ζωή μου. Δεν θα βάζω τόσα story. Ναι, ναι. Θέλω είμαι σε έναν ωραίο χώρο, είμαι σε ένα βασίλεμα. Δεν θα το βάλω story. Αυτές είναι απλές λύσεις. Απλές, πολύ απλό πράγμα. Από το μην βάλεις ένα story. Ή μιλάς στο chat που οδηγούν σε μια γενικότερη, σωστότερη διαχείριση social media, η οποία που πρέπει να στοχεύει μάλλον στο πιο ουσιαστικό βίωμα των πραγμάτων όλων. Τη σχέση σου με τον άλλον, τη σχέση σου με τον εαυτό μου, έτσι, τη σχέση σου με την πραγματικότητα. Αυτό. Νομίζω ότι αν κανείς στοχεύσει εκεί, μπορεί να βρει μικρές λύσεις, οι οποίες συνολικά θα οδηγήσουν σε μια πιο σωστή διαχείριση. Ναι. Και μάλλον αυτή είναι το πρώτο βήμα της λύσης. Πρώτο βασικά είναι νομίζω να καταλάβει κανείς ότι έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι θέλουμε. Τι θέλω, τι μπορώ να κάνω σιγά σιγά για να το επιτύχω. Ναι. Αυτά τα. Αλλά το σιγά σιγά είναι το σημαντικό. Αυτό πολύ σωστό. Ναι. Άρα τα κόβω για δύο μήνες και μετά. Και εγώ το είχα ξανακλείσει πάλι στο Instagram για ένα μήνα. Μετά το ξανάνοιξα πάλι. Το ίδιο ήταν. Ναι, ναι. Θέλει μικρά βηματάκια τα οποία θα οδηγήσουμε σε ένα στόχο ουσιαστικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε και άλλες πρόχειρες λύσεις δεν νομίζω να βοηθήσουν και κανέναν. Ναι. Οπότε το κλείσουμε εδώ σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ το Αντίφωνο, ευχαριστώ πολύ Τάσο για την συζήτηση. Και ευχαριστούμε και τη Στρατούλα και για τα polls και για τη στήριξη της πίσω της κάμερες. Οπότε θα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Α, έτσι το κλείνουμε. Ναι. Ωραία. Κύριος, μπήκε σχολείο μας, τι να επιλέγω.